Τι δεν ενδιαφέρθηκες? Δηλαδή έπιασες απλώς τα λεφτά και έκαμες ό,τι σου είπε ένας άγνωστος? Ναι, πραγματικά λυπάμαι. Ντρέπομαι. Αλλά δεν ήξερα ότι θα γίνει κάτι κακό. Καλά κάνεις και ντρέπεσαι. Είχα καλό σκοπό. Πήρα μεγάλο χρηματικό ποσό και φτιάξαμε μια καινούρια αίθουσα εδώ στο ορφανοτροφείο με αυτά τα λεφτά. Με σίγουρος ότι ξέρεις παραπάνω που γίνεται που λαλείς. Αγάπη μου, ελπίδα μου, μην είσαι έτσι, έλα να μιλήσουμε λίγο. Είναι δυνατόν να είναι μαζί του, πες μου, είναι δυνατόν? Το ίδιο λέω κι εγώ, αλλά πού άλλο να είναι? Πες μου, με την άδεια δεν μιλάνε. Δεν απαντάει καν. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, ελπίδα. Ξέρω ότι το παιδί μας δεν πάει καλά, έχει τρελαθεί. Όχι, όχι, Βίκτορα, σημαίνει ότι δεν μας εμπιστεύεται. Σημαίνει ότι έχει χάσει την πίστη της εμάς, γιατί της πήγαμε τόσο κόντρα. Όχι, παιδί μου, υπερβολές είναι αυτά, αλλά και πάλι δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είναι μαζί του. Πιστέψτε το. Είναι μαζί του. Πάνω. Πώς το λες αυτό τώρα, Πάνω, εσύ τι ξέρεις? Πώς το ξέρεις? Του τηλεφώνησα, μου το είπε ο ίδιος. Είναι μαζί, καταλαβαίνετε, είναι μαζί του. Σου είπε ψέματα, γιατί να είναι μαζί του η Στέλλα? Εγώ, γιατί θέλετε να με δείτε, τα σπάω όλα εδώ μέσα? Ήρεμα, σας παρακαλώ. Λοιπόν, θα την ξαναπάρω. Μπορεί να μου απαντήσει και να μου πει πού είναι. Αποκλείεται να είναι μαζί. Ναι, μαμά. Στέλλα μου, Στέλλα μου, αγάπη μου, πού είσαι? Είμαι καλά, μαμά, μην ανησυχείς. Πες μου πού είσαι, σε παρακαλώ, γιατί έφυγες? Έφυγα γιατί χρειάζομαι λίγο χρόνο να σκεφτώ. Στέλλα, είσαι μόνη σου ή είσαι μαζί του? Ναι. Στέλλα, λογικέψου, αγάπη μου, για όνομα του Θεού. Κανένας από την οικογένειά μας δεν πρόκειται να σε συγχωρήσει για αυτό το πράγμα. Μάμα, σε παρακαλώ, χρειάζομαι λίγο χρόνο. Θα έχεις όσο χρόνο θέλεις. Δεν θα σε ενοχλήσουμε, σου το υπόσχομαι. Φτάνει να έρθει σπίτι. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, σκέψου τον Πάνο. Σκέψου πόσο έχει πληγωθεί. Ο Πάνος με υποτίμησε. Και όταν τον χρειάζομαι εγώ, εκείνος έτρεχε πίσω από την Ήδη. Και τώρα θα πληρώσει. Λοιπόν, άσχετα από τον Πάνο, αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Θα σου κάνει κακό. Όχι, μαμά. Το κάνω επειδή το θέλω. Ο Γλάφκος ήταν ο μόνος που με πίστεψε. Και ήταν ο μόνος που δεν με έβαλε να πω ψέματα. Για να σε παγιδεύσει το κάνει, ρε Στέλλα, το καταλαβαίνεις, για να σε εκμεταλλευτεί. Μαμά, αφήνωσε. Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα πίστευτα. Να πεις για μια φορά, θα τραβήξω αντίθετα. Αυτά είναι τα δύσκολα. Τι σου είπε, ελπίδα μου, πες μου, σε παρακαλώ, τι σου είπε? Ότι τον εμπιστεύεται, ότι είναι ο μόνος που την πίστεψε. Τώρα τι θα κάνουμε, δεν καταλαβαίνεις σε τι κίνδυνο έχει μπλέξει. Συγγνώμη, δεν μπορώ να ακούσω άλλα εγώ. Πάνω. Πάνω. Μην φιέρεις, παιδί μου. Τώρα τι μου λες? Ότι εντιμότατος οικογενειάρχης κύριος Νικόλας Αβραμίδης ήταν παντρεμένος με τη μητέρα της Ελπίδας και ταυτόχρονα είχε παράνομο δεσμό με την αδερφή της. Ακριβώς. Περιττώ να σου πω ότι η μητέρα της Άνδρειας είναι... Μη μου πεις. Είναι κόρη του Αβραμίδη. Ναι. Οπότε η Άνδρεια είναι και αυτή άλλη μια κληρονόμος της περιουσίας του... Αυτό γιατί δεν το ξέραμε? Εσύ να τα βλέπεις αυτά που κάνεις ό,τι σου λέει. Είμαι πολύ απογοητευμένος. Δεν ήξερα ότι είχαμε τέτοια μυστικά. Και μακάρι να είναι το μοναδικό. Φαντάζεσαι να αρχίσει τώρα τις εκπλήξεις? Πρέπει να μιλήσω μαζί του. Να έρθω κι εγώ μαζί σου? Έχω καιρό να τον δω. Σου έλειψε? Ναι. Και αν με τι άλλο, αυτός ο άνθρωπος μας έσωσε τη ζωή. Καλώς θα πάμε. Τώρα όμως έχω άλλο θέμα. Ποιο? Ξέχασες τη μέρα είναι σήμερα. Χάθηκαν ύστερα από την υποπεριοριστικούς όρους από φυλακισή της σήμερα το πρωί. Μαζί του είναι. Όχι, τι μέρα είναι σήμερα?
Είναι η μέρα που η φίλη μας η Μαργαρίτα θα πάθει το ατύχημά της. Α, ναι. Σήμερα είναι. Τώρα που μιλάμε. Πού πας? Θα βγεις? Πάω να επιβλέψω. Θέλω να ξέρω ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Θα τα πούμε στο μεσημεριανό. Τι θέλεις? Μαζί σου είναι. Τι σε νοιάζει που είναι? Θέλω να ξέρω. Πες μου. Γεια σου, Άντρια. Πώς νιώθεις που απέτυχε το σχέδιό σου? Πώς νιώθεις που ενώ σκότωσες την Εύα για να με βάλεις φυλακή, εγώ είμαι εδώ μαζί του. Και εσύ στο σπίτι μόνη. Πάψε! Τι κρίμα. Τόσο έξυπνη, αλλά τόσο μόνη. Γιατί κρίμα που αυτός που αγαπάς περισσότερο είναι με αυτήν που μισείς. Πίνασες? Ναι. Τότε να φάμε κάτι καλό. Πρέπει να πάμε στην τράπεζα να σηκώσω χρήματα και δεν έχω μαζί μου την κάρτα. Δεν έχω εγώ λεφτά. Δεν τρώμε και αυτά από αυτά. Μάλλον όχι. Τι θα κάνουμε, πρέπει να βρω την κάρτα. Έχουμε ιδέα. Θα βρούμε λεφτά. Βάλε αυτό. Τι θα κάνω? Έλα, πάμε, θα γελάσουμε. Έλα. Yes. Τα λεφτά από το ταμείο και γρήγορα. Έλα. Στελαντίδες. Έλα. Επιτέλους φτάσαμε. Τι είναι εδώ? Το παράδειγμα. Λα, εδώ θα μείνουμε. Ναι. Και θα σ' αρέσει. Μιλάς πάντα με τόση βεβαιότητα. Όταν πρόκειται για μας, ναι. Δεν θα έχεις περάσει πιο ωραία στη ζωή σου. Έλα. Thank you.
Σε ασθενοφόρο! Βοήθεια! Πάνω, είσαι καλά? Όχι. Είσαι στεναχωρημένος για τη Στέλλα, ε? Δεν με ενδιαφέρει πλέον η Στέλλα, Ήβη. Τι εννοείς, τι είναι αυτό που λες? Βλέπεις τα ρούχα? Ναι, τα ρούχα που φορούσε μπορεί να μου δάμε. Να δούμε τώρα πώς να μας πει ότι μπλέκει την εξάδερφή της. Ανώ. Σε παρακαλώ. Έλα, έλα, μην κάνεις έτσι, κάπου θα κόλλησε. Μα δεν είναι δυνατόν, αυτή είναι τυπική, την ξέρεις, πού χάθηκε? Έλα, ελπίδα μου, έλα, γλυκιά μου, γιατί πρέπει το μυαλό σου να πηγαίνει πάντα στο κακό? Δεν πάει στο κακό, απλά τι χρειάζομαι εδώ μέσα, με έχει αφήσει μόνη μου, έχουμε να κάνουμε τόσες δουλειές. Εντάξει, εντάξει, ωραία, δουλειές. Δουλειές μπορούν να γίνουν και αύριο. Πώς έχουμε άλλα θέματα τώρα και ξεπάμε στη Μαργαρίτα? Εντάξει, εντάξει, έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου. Έχω μπερδευτεί. Δεν ξέρω πλέον τι να πιστέψω και τι να μην πιστέψω. Τι έμαθες πάλι? Κάτι που με κάνει να πιστεύω την εκδοχή της Στέλλας. Για το φόνο της Εύας. Ότι δηλαδή η Άντρια ενοχοποιεί το κορίτσι μας? Δεν το πιστεύω αυτό που έγινε. Ούτε εγώ μπορώ να το πιστέψω. Πάνω, εσύ ξέρεις καλύτερα από όλους τι έχω περάσει. Πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό? Ήβη. Δεν ξέρω, θέλεις μία λογική απάντηση? Δεν υπάρχει. Βρες μία. Δεν μπορείς να αντισταθώ. Δεν άντεξα άλλο. Δεν άντεξα άλλο, το καταπιέζω εδώ και καιρό, Ήβη. Είσαι παντρεμένος με την αδερφή μου, το καταλαβαίνεις? Ήβη, αυτό που νιώθω για σένα δεν μπορώ να το ελέγξω. Με ξεπερνά, είναι πάνω και από τον ίδιο μου τον εαυτό. Πάνω και από μένα, από ό,τι φαίνεται. Γιατί δεν με σεβάστηκες καθόλου. Έχεις δίκιο. Σου έδωσε εγώ ποτέ ελπίδες ότι μπορεί να... Όχι, 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 Ήβη. Όλα αυτά είναι στο δικό μου το κεφάλι και μόνο. Φύγε, σε παρακαλώ. Θέλω να μείνω μόνη μου. Φύγε! Πώς το έλεγα? Τι έλεγα? Τώρα τι κάνω? Πώς το διορθώνω αυτό? Θέλω. Και μέρες να σου το πω, αλλά ντρέπομαι. Ντρέπεσαι? Γιατί, καρδούλα μου, τι έκανες? Τι δεν έκανα εγώ. Ποιος? Ο πατέρας μου. Ο πατέρας. Γιατί όποια πέτρα και να σηκώσουμε, τον βρίσκουμε αυτόν τον άνθρωπο από κάτω, που να μου πεις? Τι έκανα πάλι? Τα είχε με τη θεία μου, τη γιαγιά της Άντριας. Και αυτή που σκοτώθηκε με το αυτοκίνητο? Δεν ήταν ατύχημα. Αυτοκτόνησε. Και η αιτία ήταν ο πατέρας μου.
Ναι. Ωραία. Και σκέφτομαι αυτό που είπε ήδη, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και λες να μην είναι τυχαίο, ε. Λες δηλαδή η Άντρια να τρέφει μίσος στην οικογένεια γι' αυτό και να ενοχοποιεί το κορίτσι μας. Ναι, Βίκτορα, και αν ισχύει αυτό, τότε η Στέλλα έλεγε την αλήθεια και εμείς δεν την πιστέψαμε. Κοίταξε, λίγο τραβηγμένο μου φαίνεται αυτό, αλλά... Για να μιλήσουμε λίγο με την Άντρια, να δούμε τι έχει να πει γι' αυτά. Τεχνολογία μου μέσα! Μπορούμε να σχάσουμε. Τι είναι αυτά? Τυχερή είμαι. Τού τον είμαι. Αλλά τα σκαλιά στο εμπορικό κέντρο εμέτρησα τα έναν-ένα. Με τη φάτσα. Παραγία μου. Πώς έγινε? Πάντως ούτε ζαλίστηκα, ούτε παραβάτησα. Αν θα μου νόμισες ότι είμαι καμιά κοτσάκαρη και κουμανταρά τα ποθιά μου. Κούντισε με. Τι? Ένιωσα το. Κούντισε με. Κούντισε με για να πέσω κάτω από εσκάρτια και σκοτωθώ. Ποιος? Ποιος, παιδί μου? Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Τι? Πες μου. Άσε με. Εγώ δεν θα σε αφήσω ποτέ. Είμαι καλά. Τι έγινε, φοβήθηκες? Ναι, όταν είσαι έτσι, σε φοβάμαι. Μην φοβάσαι. Μου την έσπασαν απλώς τα κουδουνίσματα. Σε ταράζουν και δεν θέλω να σε βλέπω έτσι. Δεν ξέρω, νιώθω ότι χάνεις τον έλεγχο και δεν μπορώ να το χειριστώ. Μην φοβάσαι. Ότι θα σου κάνω κακό. Δεν σε ξέρω, Γλαφκό. Δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν ξέρω αν όλα αυτά που λένε είναι ψέματα ή αλήθεια. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει, δεν ξέρω με ποιον άνθρωπο βρίσκομαι, γιατί σε εμπιστεύτηκα, δεν ξέρω αν όλα αυτά που λένε είναι αλήθεια. Δεν είναι. Δεν είναι. Όχι. Με ένα ξέρω δεν είναι, νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Μίλα μου για σένα, σε παρακαλώ, δεν μπορώ άλλο. Πες μου, τι θες να μάθεις, θα σας τα πω όλα. Είσαι Ερμής Φραγκόπουλος? Όχι, δεν είμαι. Εσύ σκότωσες την Εύα. Ξέρεις πολύ καλά ποιος σκότωσε την Εύα. Τότε γιατί όλοι σε θεωρούν ύποπτο? Επειδή τους βολεύει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, σε παρακαλώ, πες μου κάτι. Δεν αντέχω, θα τρελαθώ. Μίλα μου για σένα. Πες μου ποιος είσαι. Γεια σας. Έλα, Άντρια. Έλα, κάτσε. Να σου φέρω λίγο τσάι, Άντρια μου? Όχι, σε ευχαριστώ. Έγινε κάτι με τη Στέλλα, είπε ότι ήταν επίγον. Κάτσε. Λοιπόν, Άντρια, ξέρεις πόσο σ' αγαπάμε η θεία σου κι εγώ. Σε έχουμε σαν παιδί μας. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι νιώθουμε πολύ άσχημα για αυτό που συμβαίνει ανάμεσα σε σένα και τη Στέλλα. Ναι, αλλά η Στέλλα είναι αυτή που δεν μου μιλάει. Ναι, αγαπή μου, όμως η Στέλλα πιστεύει ότι εσύ την ενοχοποίησες. Γι' αυτό βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε και τη δική σου εκδοχή των πραγμάτων. Είμαι ο κανένας. Είμαι αυτός που έχεις δίπλα σου. Και αυτό έχει σημασία. Είμαι αυτό που βλέπεις εσύ. Είμαι αυτό που μπορείς να νιώσεις εσύ και μόνο εσύ. Και σε ρωτάω, Στέλλα. Με θες, ναι
ή όχι. Ναι. Όποιος κι αν είσαι. Ό,τι κι αν έχεις κάνει. Δεν αντέχω, Μαργαρίτα. Αυτό που έκανε η Στέλλα με αποτελείωσε. Πραγματικά έχω χάσει κάθε αναστολή. Πλέον δεν σταματάει κανείς. Έμα κι εσύ, επαράγαμες το. Την καρκιά σου είπα σου να ακολουθήσεις. Όνα πάνε να κάνει τσινό που έκαμες. Έμα να γνωρίζω. Έμα να γνωρίζω τον εαυτό μου. Δεν ξέρω πώς να την αντικρίσω ξανά. Μην έχεις εννιά. Κάτι να σκεφτούμε μαζί. Η κυρία Ελπίδα ξέρει για μένα, είπες της τίποτε? Όχι. Ήθελα να μιλήσουμε πρώτα οι δυο μας. Άντρια μου, ήθελα να σε ενημερώσω για κάτι που έμαθα και ήθελα να το συζητήσω μαζί σου. Τι έμαθες, θεία μου, πέμ? Φαντάζομαι ξέρεις για το μυστικό που χώριζε τη μάμα μου με τη γιαγιά σου. Τι μυστικό, δεν καταλαβαίνω. Τη κρυφή σχέση που είσαι η γιαγιά σου με τον πατέρα μου. Τι? Μα πώς είναι δυνατόν, αφού ήταν αδερφές. Συγγνώμη, αγαπητέ, νομίζω ότι το ήξερες. Όχι, δεν είχα ιδέα, πρώτη φορά να το ακούω. Άντρια, δεν άκουσες να μιλάνε ποτέ για αυτό στο σπίτι? Η Ελπίδα και η μάμα σου είναι ξαδέρφες. Δεν σου κάνει εντύπωση, ας πούμε, ότι δεν μιλάνε ποτέ? Όχι, θεία. Η μαμά μου είναι τόσο στριφνή που κανένας δεν θέλει να της μιλάει. Γι' αυτό αφήστε την καλύτερα στην Ελβετία. Κοίταξε, Άντρια μου, πάνω στην απελπισία μου, επίστεψα ότι αν όντως ήξερες αυτό το μυστικό της οικογένειας μας, ένιωθες μια κρυφή νέχθρα για μας, για τη Στέλλα. Για τι λαλείς? Έχεις με κανένα να κάνω κάτι τέτοιο, τη Στέλλα να έχω τη σαν αδερφή μου. Θα σου πω τι λαλεί η θεία σου. Είναι η μόνη λογική εξήγηση, Άντρια. Να φορτώσεις το φόνο στη Στέλλα. Δεν φόρτωσα κανένα φόνο. Το μόνο που είπα είναι ότι φορούσε το βραχιόλι. Αν έκανα λάθος, θα ζητώ συγγνώμη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Στέλλα σκέφτεται κάτι τέτοιο για μένα. Και κάποιος προσπαθεί να μας μπερδέψει. Ναι. Κάποιος ξόδεψε χρόνο και χρήμα για να μας αποπροσανατολίσει. Και μάλιστα δύο φορές. Μία με τον Μπόγδανο και μία με την Καραμανόλη. Άρα... ξαναγυρίζουμε σε ένα πρόσωπο κλειδί που είναι πολύ μυστήριο. Το ζωγράφο. Που τη μια παίζει ότι δεν θυμάται τίποτα και απ' τη άλλη λέει ιστορίες για αγρίους. Ναι. Γιατί κανείς δεν μπορεί να του ζητήσει το λόγο. Επειδή είναι γέρος και έχει αλσχάιμερ. Μπορεί. Αλλά μπορεί να είναι μια χαρά και να τα έχει 400. Και ό,τι μου είπε για το πορτρέτο της Καραμανόλη, αυτό δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Μια χαρά μπορεί. Αν έχει να κρύψει κάτι μεγάλο. Πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο. Πώς όμως? Άντρια. Γεια σου, Ιβή. Θέλω να μιλήσουμε. Σας βιάζομαι λίγο, αλλά... τέλος πάντων, πες μου. Μίλησα με τη Στέλλα. Μου είπε ότι... άκου να δεις. Στέλλα δεν είναι καθόλου καλά. Είναι πολύ ερωτευμένη και δεν ξέρει τι λέει. Το φαντάζομαι. Όμως μου είπε ότι σε κατηγορεί για το θάνατο της Εύας. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε κι εγώ γιατί να πει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που είσαστε τόσο δεμένες. Γιατί η Στέλλα πάντα ψάχνει ένα εξυλαστήριο θύμα. Και αυτή τη φορά το πιο εύκολο ήμουν εγώ. Φαίνεται πολύ παράξενο. Και θλιβερό επίσης. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να φύγω. Γιατί να κάνει κάτι τέτοιο? Από τη στιγμή που εσείς οι δύο είχατε τέτοια σχέση. Είσαι καλά? Ναι, πολύ. Εσύ? Κι εγώ. Αλλά νιώθω ότι υπάρχει πολύ ένταση μέσα σου. Ναι. Ναι. Ακόμα και στον τρόπο που με κρατούσες, στον τρόπο που κάναμε έρωτα, υπήρχε μια βιαιότητα και δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Νομίζω ότι σου άρεσε. Δεν μιλάω γι' αυτό. Εγώ λέω το ότι κατάλαβα ότι υπάρχει
κάτι πίσω από αυτό. Ίσως. Δεν θες να μου πεις. Άκουσε τα λά. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια πολύ δύσκολη ηλικία. Μια πολύ δύσκολη παιδική ηλικία. Ένα αγόρι που μεγάλωσε σε ένα όρφανο τροφείο μόνο του, χωρίς τη μάνα του. Και? Στο όρφανο τροφείο τα πράγματα δεν ήταν και πολύ καλά. Με βασάνιζαν. Με χτυπούσαν. Με κλείναν σε δωμάτια, σε λευκά δωμάτια. Μέχρι... Μέχρι πού? Μέχρι που ήρθε κάποιος, με πήρε και με σώσε. Ο Άγγελος. Κάποιος που είχε περάσει τα ίδια. Και με καταλάβει. Και από τότε ορκίστηκα στον εαυτό μου πως δεν θα είμαι ποτέ ξανά αξιολείπητος. Τον Νικόλα τότε γιατί το βασάνισες? Δεν προσέχεις, κοριτσάκι μου. Στο ξανάπα. Δεν το βασάνιζα εγώ, αλλά μια γυναίκα. Η Ανδρία. Πόσο πολύ μας μισεί αυτή. Μη φοβάσαι. Όσο είσαι μαζί μου, δεν κινδυνεύεις. Συγγνώμη που σου το λέω, αλλά δεν κατηγορώ εγώ τη Στέλλα. Η Στέλλα κατηγορεί εμένα. Εγώ εξακολουθώ να την αγαπάω σαν αδελφή μου. Γιατί να πει κάτι τέτοιο? Εγώ μπορώ να σου πω. Εσύ αντέχεις να κρατήσεις μυστικό? Ναι. Είσαι σίγουρη? Πες μου, δεν θα πω τίποτα σε κανέναν. Στέλλα, αυτός τότε παράτησε τον Πάνο, χώρισε το Γλάφκο και από μία άλλη γυναίκα. Από ποια? Από μένα. Εννοείς ότι εσύ και ο Γλάφκο? Ναι. Είχαμε μία τέλεια σχέση μέχρι που μπήκε στη ζωή μας η Στέλλα. Γι' αυτό λοιπόν, για να κρατήσει το Γλάφκο, έβγαλε όλη αυτή την ιστορία εναντίον. Δεν το πιστεύω. Απάντησα στην ερώτησή σου. Τώρα μπορώ να πηγαίνω. Καλά το έλεγα εγώ ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ναι, ναι. Και όπως είπαμε, τους διαβεβαιώνεται ότι είναι καλύτερη. Για ποιον μιλούσες? Με το γραφείο της Δαντάδης. Μαργαρίτα, τέλος. Ωραία. Άρα τώρα, περιμένουμε να πει στο σπίτι η Βαρβάρα. Να μπει και να μείνει. Για να δούμε αν είναι τόσο καλή όσο πιστεύει. Με το μεγάλο μίλησες? Όχι, όταν κατάφερα σήμερα. Ίσως αύριο. Τόσο καλή ιδέα να έχεις εδώ. Μπορεί να σε δει κανένα μάτι και να χάσεις ό,τι έκτιζες τόσο καιρό. Και εμείς δεν θα θέλαμε να χάσουμε την πιθανότητα μιας συνεργασίας μαζί σου στο μέλλον. Δεν ήρθα για κουβέντα. Τότε γιατί ήρθες? Για να μαζέψετε το Γλάφκο. Με τους έρωτες του θα με πάρει στο λαιμό του. Εσένα, όχι εμάς. Δηλαδή τι? Θα τον αφήσετε να κάνει ό,τι κάνει? Δεν καταλαβαίνω τότε θα κάνει ζημιά. Τη ζημιά, κούκλα μου, την έκανε τη μέρα που σε παράτησε για την ξαδέρφη σου. Αυτό θα διορθωθεί. Και θέλω τη βοήθειά σας. Όπα, μισό λεπτό. Έρχεσαι εδώ πέρα και ζητάς κάτι. Εσύ τι δίνεις? Κοίταξε να δεις, Ανδρία. Εμείς δεν δίνουμε τόσο εύκολα. Πρώτα θέλουμε από σένα κάποιες απαντήσεις. Πάνω, τι σημαίνει, παιδί μου, γιατί είσαι έτσι?
Η Μαργαρίτα έχει ένα ατύχημα. Ατύχημα? Τι έγινε, είναι καλά? Εντάξει, είμαι στο νοσοκομείο. Από εκεί έρχομαι. Τροχαίο? Όχι, ήταν στο εμπορικό κέντρο και κάποιος την έσπρωξε από τις κάλες και είναι άσχημα. Την έσπρωξε? Δηλαδή επίτηδες? Αυτό πιστεύω. Θεέ μου, τι είναι αυτό πάλι? Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε με τα παιδιά? Τα παιδιά είναι το λιγότερο. Θα δούμε τι θα κάνουμε με τα παιδιά. Πάρε την τσάτα σου, σε παρακαλώ. Πάμε να δούμε στο νοσοκομείο. Καλά, πάμε. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά πρέπει να σας μιλήσω. Μόλις φεύγαμε, γίνεται να το αφήσουμε για πιο μετά? Όχι, δυστυχώς πρέπει οπωσδήποτε να σας μιλήσω. Είναι επίγον. Έχω κάτι που πρέπει να δείτε. Λοιπόν, ακούω τις απορίες σας. Εφόσον είσαι και εσύ νόμιμη κληρονόμος, να υποθέσω ότι διεκδικείς μερίδιο από την περιουσία των δραγούμετρων. Νόμιμα. Και δεν γνωρίζει κανείς άλλος ότι είσαι εγγονή του Αβραμίδη? Για να πω την αλήθεια, εμένα με ενδιαφέρει το κίνητρό σου. Γιατί τα κάνεις όλα αυτά? Για τα λεφτά? Και για τα λεφτά. Και γιατί άλλο? Με τον Γλάφκο γιατί έπλεξες? Ήξερες ποιος είναι? Στην αρχή όχι, δεν είχα ιδέα. Μετά έμαθα και σκέφτηκα ότι έχουμε πολλά κοινά. Οπότε τον καψουρεύτηκες και την πάτησες. Αρκετά, δεν είπαμε? Λοιπόν, θα τον σταματήσετε εσείς ή να το κάνω εγώ? Εξαρτάται. Ποιο θα είναι το όφελός μας? Θα συνεργαστώ. Καλώς. Πες ότι εμείς ψήνουμε το Γλάφκο να ξεχάσει τη Στέλλα. Εσύ σκέψου το αντάλλαγμά μας. Υπαστινόμε, τι περιεχόμενο έχει αυτό το DVD και πρέπει να το δούμε έτσι επιγόντως? Θα μάθουμε αμέσως. Είναι η Στέλλα και κλέβει ένα μαγαζί. Λίδα μου, αγάπη, είσαι καλά, μωρό μου? Πήγαινε, φέρε τα αυτοκίνητο, γρήγορα, γρήγορα, φέρε τα κοντά. Πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Η γιαγιά μου και η γιαγιά της Άτριας είχαν τον ίδιο άντρα. Η γιαγιά της Άτριας το έμαθε και από τότε δεν ξαναμίλησα. Η Στέλλα και η Άντρια τσακώνονται για τον ίδιο άντρα. Είναι τυχαίο? Ναι. Καλησπέρα, είστε η Δραγούμη? Ναι, ποιος είναι? Κυρία Δραγούμη, ο γιατρός του Γκάμπριελ είμαι. Μόλις είχα ένα τηλεφώνημα από το Ισραήλ. Ήταν. Ναι. Κυρία Δραγούμη, λυπάμαι, η αιμορραγία στον εγκέφαλο επηρέασε τις λειτουργίες και της αναπνοής και της καρδιάς. Λυπάμαι, δεν άντεξε. Thank you.
Μην ανησυχήσεις, θα το έκανα για οποιονδήποτε. Άκουσε με, δεν είμαι... Άστο, Αντώνη. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Δεν είμαι εδώ για να συζητήσουμε τα προσωπικά μας. Εξάλλου δεν έχουμε και κάτι προσωπικό. Σου οφείλω. Στον εαυτό σου μπορεί. Σε μένα δεν οφείλεις τίποτα. Είμαι ενήλικη και εμπιστεύτηκα το λάθος άνθρωπο. Είμαι εδώ για να σε ενημερώσω για την ελπίδα. Τι έπαθε η ελπίδα? Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μπορεί να χάσει το παιδί. Γιατί, τι έγινε? Είδα ένα βίντεο με τη Στέλλα που έκλεβαν ένα μαγαζί μαζί με τον Γλαύκο. Άκου, μικρέ. Σε φέραμε εδώ καλεσμένο και συμπεριφέρεις αναλύτης. Προσβάλλεις συνεχώς τον πατέρα σου. Προσβάλλονται και οι δολοφόνοι τώρα. Πώς με αποκάλεσες? Δολοφόνο. Γιατί πιστεύω εσείς ο Φραγκόπουλος και θα τα πω όλα στην αστυνομία. Χτύπησες το πλούμα. Ελπίζω να μην πλέξουμε με όλα αυτά τα ψέματα που έχουμε πει. Μην ανησυχείτε, γιατρέ μου. Ανησυχώ. Να μην ανησυχείτε. Όχι, τώρα τι θα γίνει, θα μας πιστέψουν. Κοίτα, όταν έγινε αυτό με τη Στέλλα, είπα ότι αυτή είναι η ευκαιρία για να γίνει. Καλά, δεν έκανα. Μια χαρά τα πήρε. Τέλεια. Τέλεια. Λες τώρα να μας αφήσει ήσυχους. Θα το ελπίσουμε. Θέλω τη βοήθειά σου. Μετά από εκείνο που γίνε. Για να μην γίνουν κι άλλα. Ακούω. Πάρε την αδελφή σου τηλέφωνο. Και πες ότι έχουμε καταγράψει τη ληστεία σε βίντεο. Οπότε μπορούμε να την πιάσουμε. Να την πιάσω. Να μ' ακούσει. Αν έρθει με τη θέλησή της, καλώς. Αν όχι, δικό της πρόβλημα. Εντάξει, να την πιάσω. Και να την πείσω. Τι έπαθες, κορσάκι μου? Τι έχεις γίνει? Ο Γκάμπριελ. Τι ο Γκάμπριελ? Πέθανε. Τι? Μα πώς? Ξέρεις τι θα ήθελα τώρα? Τι? Να το ζήσω όλο αυτό χωρίς δεσμεύσεις. Να μην ήμουν παντρεμένη. Μπορείς. Φτάνει να το θες πολύ. Το θέλω. Το θέλω να το ζήσω όλο αυτό με κάποιον που... Πού? Δεν ξέρω που είσαι και τι κάνεις, αλλά ξέρω να μου κάνεις πριν. Νικόλα, τι λες? Λέω ότι η αστυνομία σου τη ληστεία που κάματε. Τι? Να μα νομίζεις ότι θα σε βρουν. Νικόλα, εγώ... Εσύ να τα μαζεύκεις και να έρθεις. Η μάμα μόλις το είδε κάτι έπαθε. Μάλλον απέβαλε. Αχ, Θεέ μου. Τι, θέλεις να σκοτώσεις? Πού είστε τώρα, θέλω να έρθω να σας βρω. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έπαθες, Μαργαρίτα. Αλλά ήρθα και για έναν άλλο λόγο εδώ σήμερα. Τι λόγο? Ήρθα να σου πω ότι η Ελπίδα έχασε το παιδί και τη μεταφέρανε εδώ στο νοσοκομείο. Τι? Α. Τι γελάς, παιδάκι μου. Άντε καλέ που έχασε το μωρό. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Στα ψέματα το κάνω. Τούτα όλα είναι ένα σχέδιο.
Εγώ του το επρότεινα. Δικό μου σχέδιο. Ναι, να κάνει η κυρία Ελπίδα ότι τάχα έχασε το μωρό για να απομακρυνθεί ο Γεωργιάδης. Νου αφήκει ήσυχου. Παιδάκι μου, αφού σφάγαζε από του πόνου η γυναίκα. Καλέ ψέματα, λαλό σου. Έχει νίκη, Μαργαρίτα. Τι? Έχασα το γιο μου. Μια για πάντα εξαιτία μου. Είπαμε ήταν ατύχημα. Εγώ τον έσπρωξα όμω. Κανένα γονιό θα κάνει κάτι τέτοιο στο παιδί του. Ησύχασε. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να σκέφτεσαι μόνο το άλλο σου. Αυτό που είναι ζωντανό. Αυτό που θα γεννήσει η ελπίδα. Ναι. Θα έχω τουλάχιστον κάτι να περιμένω. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες ξαφνικές επισκέψεις. Εκτός κι αν συμβαίνει κάτι εκτός προγράμματος. Συμβαίνει. Για λέγε. Η ελπίδα έχασε το παιδί. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Ηρέμησε. Μου το λες αυτό, δεν το πιστεύεις! Λέγε! Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να είναι αλήθεια, το καταλαβαίνεις! Δεν μπορεί να χάσω τα πάντα σε κανένα! Άσε με! Κανένας δεν μπορεί να με καταλάβει! Κάτσε κακό στον εαυτό σου, το καταλαβαίνεις! Κάτσε, κάτσε λίγο, θα πω να σου φέρουν ένα τσάι. Δεν θέλω τίποτε. Δεν είναι δυνατόν. Σαν να κάποιος προσπαθεί να μου πει κάτι. Δεν μπορεί να χάσω και τους δυο μου αποχώνους μέσα σε μια μέρα!